Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε στο Geeking Out, το κανάλι που μιλάμε για ταινίες, σειρές, κόμικς, βιντεοπαιχνίδια και οτιδήποτε άλλο επίκαιρο ή όχι έχει να κάνει με θεματολογία geek. Όπως μαρτυράει ο τίτλος, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Daniel Craig ως James Bond, εν όψη της τελευταίας του ταινίας ως James Bond, No Time to Die, η οποία προβάλλεται τώρα ως σχηματογράφος. Να πούμε ότι δεν είναι μόνο η τελευταία ταινία που ο Daniel Craig θα κάνει τον James, αλλά είναι και η 25η ταινία στο έπος του James Bond. Πιστεύω ειλικρινά ότι ο Daniel Craig ήταν πολύ ιδανική επιλογή σαν πράκτορας 007. Και πριν χαιρετήσουμε τον ηθοποιό από αυτό το ρόλο, θα ήθελα να αναφέρω 5 λόγους που πιστεύω ότι ήταν εξαιρετικός. But I knew you were you. 16 χρόνια πριν, το 2005, ο Daniel Craig ανακοινώθηκε ότι θα είναι ο επόμενος Bond. Και η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν πολύ γούσταρε να παίξει αυτό στον επόμενο Bond για λόγους οι οποίοι ήταν κυρίως επιφανειακοί. Σε κάποιους δεν άρεσε ότι ήταν ξανθός, σε άλλους δεν άρεσαν οι αναλογίες του σώματός του, ενώ άλλοι λέγανε ότι πριν κάνει τον Bond δεν είχε παίξει σε κάτι αξιόλογο. Όπως καταλαβαίνετε, με τόσο έντονο μίσος, ο Daniel Craig θα μπορούσε απλά να απομακρυνθεί από το ρόλο. Αλλά δεν το έκανε. Έδωσε απόλυτη έμφαση στα γυρίσματα του Casino Royale, η οποία αγαπήθηκε και από κριτικούς αλλά και από το κοινό. Ακόμα και σε ταινίες που δεν άρεσαν πολύ, όπως το Quantum of Solace, η ερμηνεία του Daniel Craig πάντα επενεόταν. Με την πάροδο των χρόνων, οι ταινίες του Bond γενικά ήταν γνωστές για τα ακροβατικά που αψηφούσαν εντελώς το θάνατο, αλλά και τη χρήση έξυπνων gadget που έβγαζαν τον Bond από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Αφού όμως κάτι τέτοιο χρησιμοποιηθεί σε αρκετές ταινίες, μετά γίνεται μια φόρμουλα αρκετά προβλέψιμη και συνάμα βαρετή. Σε αυτή λοιπόν την πιο μοντέρνα εκδοχή του Bond, δεν του έδωσαν να κάνει τόσα πολλά stunts όσα στις προηγούμενες, καθώς και τα gadget, αν παρατηρήσετε, ήταν πολύ λιγότερα. Δεν λέω φυσικά ότι δεν υπήρχαν κυνηγητά με αμάξια, ξύλο και γενικά γκάτζετάκια που του δόθηκαν από τον Q, ειδικά στο Spectre, αλλά αυτό που θέλω να πω περισσότερο είναι ότι δεν παρασύρονται για ώρες, δεν έγιναν over the top κυνηγητά του στυλ Fast and Furious, καθώς και τα gadget παίζουν ένα πιο δευτερεύον ρόλο στην ιστορία και δεν είναι ότι θα τον βγάλουν από τις πιο δύσκολες καταστάσεις την τελευταία στιγμή. Νιώθω περισσότερο ότι είπανε ας τον κάνουμε πιο ρεαλιστικό, ας δώσουμε περισσότερο σημασία στο τι μπορεί να κάνει ο ηθοποιός. Και ο ίδιος δεν απογοήτευσε ποτέ σε αυτό που είχε να κάνει. Ήταν ένας James Bond που τσαλακωνόταν σε αντίθεση με τους άλλους που είχαν ένα πιο καρτούν ύφος. Θεωρώ ότι το νούμερο 3 και το νούμερο 4 είναι αλληλένδετα. Είχαμε μεν πιο compact σκηνές δράσης, αλλά ήταν και πιο ποιοτικές. Όταν κάθομαι και σκέφτομαι ποιες σκηνές δράσης από τις ταινίες Bond μου έχουν μείνει περισσότερο, ομολογώ ότι θα πάω σε περισσότερες σκηνές από αυτές του Daniel Craig, όπως το Skyfall που είναι πάνω στο τρένο, όπως το opening του Spectre που είναι στο Μεξικό και έχει ένα πανέμορφο μονόπλανο που περπατάει πάνω σε σκεπές ενώ πέφτει και λίγο πιστολίδι, ή αν πάμε πιο πίσω στο Casino Royale όπου πέφτει τρελό ξύλο σε μια τουαλέτα, το θυμάμαι σαν να ήταν χθες, νομίζω έτσι ξεκινάει και η ταινία, απίστευτες σκηνές. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι και ο ίδιος ο Roger Moore έχει εκθιάσει τον Daniel Craig λέγοντας ότι η δράση των ταινιών του Craig είναι εξαιρετική και ο ίδιος ο Craig έχει γυρίσει περισσότερες σκηνές δράση σε 30 δευτερόλεπτα από ότι αυτός σε 14 χρόνια. Παιδιά, ο Daniel Craig είναι ο James Bond από το 2006. Αυτό τον κάνει 15 χρόνια James Bond. Ενώ ο Sean Connery υπήρξε James Bond 9 χρόνια και ο Roger Moore 12 χρόνια. Θα ακουστεί λίγο αστείο, αλλά ο Daniel Craig κατάφερε να μην απολυθεί. Εκεί που ο Pierce Brosnan το 2003-2004, μετά τον Die Another Day, πήρε απλά μια κλίση και του είπανε «Δεν σε χρειαζόμαστε πια, άντε για σπιτάκι σου αγόρι μου». Μαζί όμως με αυτό να κολλήσουμε και πόσα λεφτά έχουν βγάλει αυτές οι 4 ταινίες. Σύνολο το στούντιο έχει εισπράξει 3,6 δισεκατομμύρια, παρακαλώ. Και μόνο το Skyfall έβγαλε 1,2 δις, κερδίζοντας 910 εκατομμύρια, καθώς το budget των γυρισμάτων ήταν γύρω στα 200 εκατομμύρια. Καμία ταινία του Craig ως Bond δεν έχει βγάλει λιγότερο από 700 εκατομμύρια δολάρια στο box office. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι ο κόσμος πάει σινεμά. Ο κόσμος λατρεύει να τον βλέπει ως James Bond. Το τελευταίο όμως και πιο σημαντικό είναι η απεικόνιση του ρόλου. Ο Craig έχει πει τα εξής για το χαρακτήρα. Η ερώτηση που κάνω συνέχεια στον εαυτό μου ενώ παίζω το ρόλο είναι: είμαι καλός ή απλά ένας κακός που δουλεύει για την καλή πλευρά. Αφού ο James Bond έγινε διάσημος με τον Sean Connery, ο ρόλος του ήταν και λίγο μονοδιάστατος. Όσο να είναι, ήταν ένας ατσαλάκωτος πράκτορας με πρόβλημα αλκοόλ που συχνά θα κοιμάται και με γυναίκες. Craig δίνει στον Bond και άλλες διαστάσεις. Χρησιμοποιεί το βλέμμα, τη φυσική του παρουσία, το πώς βάζει το σώμα του, το πότε χρονικά λέει μερικές ατάκες, έτσι ώστε να κάνει πιο ρεαλιστικό και πιστευτό το χαρακτήρα. Ο αγαπημένος Bond του Daniel Craig ήταν ο Sean Connery. Και έχει πει ο ίδιος ότι ποτέ δεν ήθελε να αντιγράψει τον Sean Connery, κάτι που δεν κάνανε οι άλλοι Bond. Οι άλλοι Bond κοιτάγανε τον Sean Connery και προσπαθούσαν να του μοιάσουν, ενώ ο ίδιος προσπαθούσε να δώσει μια άλλη πνοή στο χαρακτήρα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο σήμερα, παιδιά, και να μην μου πάρετε το κεφάλι που θεωρώ τον Daniel Craig τον καλύτερο James Bond. Μπορούμε έστω να συμφωνήσουμε ότι αν ο Sean Connery είναι ο καλύτερος James Bond, τότε ο Daniel Craig είναι ο καλύτερος ηθοποιός που έπαιξε τον James Bond.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, subscribe και κοινοποίηση και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Geeking Out.